Νωρίς το άλλο πρωί ξεκίνησε η αποστολή μας το δρόμο της αναζήτησης αρχαίων επιγραφών. Στην Ανατολία υπάρχουν δύο σιδηροδρομικές γραμμές, διακλαδούμενες συνεχώς, που γεμίζουν με θόρυβο, ατμό, καπνό και κίνηση τις ως τώρα απαραβίαστες ερημιές της. Εγώ με τον πιστό μου Χαράλαμπο, για να επισκεφτούμε τις Τράλης, πήραμε το τρένο για το Αιδίνι. Κλείσαμε ένα βαγόνι πρώτης θέσης του Ottoman Railway. Ο καλός μου υπηρέτης είχε στη βάξη γύρω του τα κιμπέχ μας, κάτι πολύχρωμους σάκους παραφουσκωμένους με παλιά ρούχα και χαρτιά, τις κουβέρτες μας δεμένες με λουριά και τους τενεκέδες όπου η αποστολή θα έβαζε τα αποτυπώματα των επιγραφών που θα συγκεντρώναμε στο ταξίδι μας. Μην ξέροντας τι να κάνω τα περίστροφα που ο φίλος μας ο Τεμανί μου πούλησε στη Σμύρνη για να προστατευθούμε από τους ληστές της Μικράς Ασίας, τα πέρασα στο ζωνάρι του χαμογελαστού Χαραλάμπη, που το ειρηνικό παρουσιαστικό του ερχόταν σε εύθυμη αντίθεση με αυτό το οπλοστάσιο. Η μικρή αμαξοστοιχεία, το καράβα πόρο όπως το λένε οι Τούρκοι, σκαρφαλώνει θαραλέα τις κακοτράχαλες ανηφοριές, κατηφορίζοντας γρήγορα ύστερα με την τρελή χαρά του μαθητή που το έχει σκάσει. Και το ταξίδι συνεχιζόταν με το παραπονιάρικο μουγκριτό του υπερσύγχρονου καραβανιού να διασχίζει μεγάλες χέρσες εκτάσεις με ελάχιστα ζαρωμένα χαμόδεντρα. Και περάσαμε την Έφεσο, τα μέρη του Ηρόστρατου, την Αγία Σουλούκ του Αϊγιάννη του Θεολόγου και αγκομαχώντας από το Αιδίνι στο Ναζλί, σημερινή ονομασία της αρχαίας Νίσας. Η λεπτομερής περιγραφή από το Στράβωνα μας ξύπνησε την επιθυμία να αναρριχηθούμε στην Ακρόπολη της Νίσας. Σύμφωνα με το βιβλίο που ο Χαραλάμπης έσπευσε να βγάλει από ένα δισάκι, εκεί ψηλά ήταν ναοί, επιγραφές και αγάλματα. Ανηφορήσαμε ακολουθώντας ένα απότομο μονοπάτι ανάμεσα από βάτους. Σε 2-3 σημεία κάποια κολόνα ξεφύτρωνε από το έδαφος, ό,τι είχε απομείνει από την όμορφη μαρμάρινη πόλη. Δεν βρήκαμε καμία επιγραφή. Ο Τζόρτζ Ραντέτ είχε περάσει από εκεί την προηγούμενη χρονιά και τις είχε πάρει όλες. Το επίμονο ταξίδι συνεχίστηκε από τον Ασλή στο Εικόνιο, με ενδιάμεσο σταθμό τον Ντενιζλή. Οι επιγραφές που καταφέραμε να συλλέξουμε ως τώρα, πενιχρές. Ύστερα, από το Εικόνιο στη Νίγδη, με τελικό σταθμό την Κεσάρια. Παρασκευή 13 Αυγούστου. Ήταν πλέον οι τελευταίες ημέρες του Ραμαζανιού. Οι Τούρκοι, αποχαυνομένοι από την νηστεία, φαίνονταν να μην ακούνε όσα τους λέγαμε. Θα μας υποχρέωναν άθελά μας να τηρήσουμε τον νόμο του Μωάμεθ, αν ο εξυπηρετικός Σαμπανά, λιγότερο βαρύκος ή περισσότερο ανεκτικός από τους άλλους, δεν είχε προθυμοποιηθεί να μας πάει στο παντοπολείο του και να μας ταΐσει τυρί και ψωμί από κεχρί. Αφού φάγαμε σαν σουλτάνι, ο κακοχτενισμένος και διασκεδαστικός Σαμπανά μας έβαλε να πιούμε καφέ σε μια μικρή εξέδρα μπροστά από την πόρτα του μαγαζιού του. Η άφηξή μας πρέπει να είχε μαθευτεί. Δύο ηλικιωμένοι Τούρκοι πέρασαν από μπροστά μας, σέρνοντας τα σανδάλια τους και κοιτάζοντάς μας με παιδική περιέργεια. Ο Χαραλάμπης δεν άντεξε και τους κάλεσε στο τραπέζι μας. Μες στην κουβέντα και μαθαίνοντας ότι ο Χαραλάμπης είναι Έλληνας, ο Χατζηγιουσούφ μας είπε «Ινσαλάχ, υπάρχουν γιασιλίτας», δηλαδή πέτρες με γράμματα, και συνέχισε «Όμως οι άνθρωποι είναι πιο σημαντικοί από τις πέτρες». Γι' αυτό εσύ, Ρωμιέ, και ο φίλος ο Φράγκος, πρέπει να συναντήσετε τον Χαντζεφέντη. Εμείς εδώ γύρω, ό,τι μας συμβαίνει, σε αυτόν τρέχουμε. Τούρκοι και Ρωμιοί. Γι' αυτό, παιδί μου, να πάτε να δείτε αυτόν τον άνθρωπο, που ουσιαστικά ενσαρκώνει πολλά, την παράδοση των ντόπιων, αυτά που δύσκολα πια μπορείς να βρεις και να ανακαλύψεις. «Και πού θα τον βρω?» ρώτησα. Το βλέμμα του φώτισε. Όποιον και αν ρωτήσεις, θα σου πει πώς θα πας. Μόνο να θες πραγματικά να τον δεις. Άλλωστε, ολοκλήρωσε ο Τούρκος, αν είναι στο Κισμέτσου να τον δεις, θα γίνει. Τα λόγια αυτά με συγκλώνησαν. Ένιωσα μια βαθιά επιθυμία να συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο. Πίστεψα μέσα μου ότι δεν έχει χαθεί η αυθεντικότητα από την εισβολή του δυτικού πολιτισμού. Ναι. Αλήθεια, όποιος πηγαίνει μακριά στο χώρο, πηγαίνει μακριά στο χρόνο. Βρέθηκα ξαφνικά αιώνες πίσω,
σαν συνομιλητής, όχι με αρχαίο τραγωδό, ούτε με ένδοξο στρατιλάτη, ούτε με ένα σοφιστή φιλόσοφο. Έναν απλό ασκητή συνάντησα, άνθρωπο με αγνή καρδιά και μάτια παιδικά, ζωντανά και γάργαρα σαν νερό. Αυτά χαράχτηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη μου. Τώρα που καθαρογράφω τις σκέψεις μου και μόνο για αυτή τη συνάντηση άξιζε το επίπονο ταξίδι. Άλλωστε, χρειάζεται κόπος πολύς για να συλλέξεις εμπειρίες ζωής. Το να αλλάξεις τη ζωή σου, παιδί μου, δεν είναι λόγια, είναι έργα. Εσύ ξεκίνησες από τόπο μακρινό και έφτασες εδώ. Σπούδασες, μα δεν ανακάλυψες ακόμα την αλήθεια. Ξέρεις, η αλήθεια, παιδί μου, αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται. Κοίτα μέσα στην καρδιά σου. Είπες, δεν σε γεμίζουν τα κοινότυπα. Δεν σε γεμίζει η ξερή ζωή. Τι ήρθες εδώ να βρεις? Ο Θεός χτυπά την πόρτα της καρδιάς σου. Αν ξεκίνησες να βρεις επιγραφές για να γεμίσεις με υπερηφάνεια το εγώ σου, αν ξεκίνησες να βρεις το αγαθό, όπως προηγουμένως μου είπες, να ξέρεις ότι το αγαθό είναι συγκεκριμένο. Είναι ο Χριστός που έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Και η επικοινωνία μαζί Του δεν στηρίζεται στα πλούτη, ούτε στην υπερηφάνεια. Στηρίζεται στην ταπεινή καρδιά. Μα γέροντα, εμείς στη Γαλλία δεν ασχολούμαστε με τον Χριστό όπως εσείς τον εννοείτε. Για μας είναι ένας ξένος. Τον θυμόμαστε σε κάποιες σημαντικές στιγμές της ζωής μας. Παιδί μου, ο Απόστολος Παύλος λέει πως ο Χριστός είναι ολόκληρη η ζωή μας. Ή αν θέλεις καλύτερα, ο Χριστός είναι η ζωή. Μα ποιος είναι τελικά ο Χριστός? Είναι προφήτης? Είναι ο Θεός? Είναι κάποιος που περιμένουμε να έρθει? Τόσες θρησκείες συνάντησα και... Μα ο Χριστός, παιδί μου, δεν ίδρυσε θρησκεία. Εκκλησία ίδρυσε. Μας έκανε μέλη του σώματός Του. Εμείς οι Ορθόδοξοι, παιδί μου, δεν είμαστε θρησκεία, είμαστε αποκάλυψη. Μιλάνε όλοι για τον Χριστό. Τον ονομάζουν προφήτη, δημιουργό, διδάσκαλο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια και η ζωή. Θες να τον δεις? Ζήσε όπως ο ίδιος θέλει. Ζήσε ενυπτικά και θα σου αποκαλυφθεί. Ξέρετε, κάτι μέσα μου λέει να παλέψω για όλα αυτά που μου λέτε. Όμως, σε λίγους μήνες θα επιστρέψω πίσω στο Παρίσι. Εκεί όμως, ο τόπος δεν χωράει να ζει κανείς όπως εσείς. Εδώ ίσως θα μπορούσα. Εκεί όμως, δεν ξέρω, θα τα καταφέρω. Μιλάς για επιστροφή στον τόπο σου. Μα η επιστροφή, παιδί μου, είναι επιστροφή στο Θεό. Δεν έχει αξία το που βρίσκεσαι, αλλά το να βρίσκεσαι με το Θεό. Άσε αυτόν λοιπόν να σου δείξει το δρόμο της ζωής σου. Είναι νωρίς ακόμα για σένα να σχεδιάζεις το ταξίδι της επιστροφής. Τότε, τι με συμβουλεύετε να πράξω? Η απάντηση στα ερωτήματά σου είναι μέσα στη ζωή. Μέσα στη ζωή και του πλέον ταπεινού και αγράμματου ανθρώπου. Εσύ είσαι γραμματισμένος, αλλά έχεις χάσει την απλότητα. Εδώ, στα μακρινά Φάρασα, εδώ στην Καπαδοκία, έζησαν άνθρωποι απλοί και αγράμματοι, αλλά έζησαν και μεγάλοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Η ζωή τους ήταν χριστοκεντρική. Ανέπνεαν και μιλούσαν για τον Χριστό, νύχτα και μέρα. Ακόμα και όταν ήρθαν χρόνια δίσεκτα. Μπορεί να άλλαξαν τη γλώσσα τους και τους ιδιωματισμούς της, αλλά δεν άλλαξαν την πίστη τους. Αυτή η πίστη πότισε βαθιά το είναι τους.
Κλείσε τα μάτια σου και δες γύρω σου τη φύση, τους ανθρώπους. Ο πολιτισμός και όλες οι εκφάνσεις του για τον Χριστό μιλάνε. Ακόμα και η μουσική και η χορή εδώ πέρα δεν είναι όπως αλλού. Όταν θα επιστρέψεις στο χωριό, νύχτα πια θα το δεις. Όλα γίνονται μυσταγωγία.